Λοιπόν, επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Λευτέρης Παπαγεωργίου, επιχειρηματίας, είναι μαζί μας εδώ. Καλησπέρα σας, κύριε. Μιλάμε στον Ελληνικό. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο Λευτέρης Παπαγεωργίου είναι επιχειρηματίας. Όχι, μην το λες αυτό. Γιατί? Δεν κάνει. Ο επιχειρηματίας στην Ελλάδα είναι παρεξηγημένος όρος. Ναι, είναι. Έχει, κουβαλάει ένα αρνητικό φορτίο, δυστυχώς. Και πολύ περισσότερο αυτό το φορτίο είναι αρνητικό όταν πηγαίνει σε, ξέρω εγώ, να μιλήσεις δημόσια ή να συνδιαλλαγείς με το δημόσιο, με το ελληνικό δημόσιο κλπ. Το συζητάμε και είσαι σχεδόν για φυλακή. Εχθρός. Δεν είναι τυχαίο το ότι στην Ελλάδα μόνο παγκοσμίως, μετά από πέρσι το 2014, έλειπα 150 μέρες εκτός Ελλάδος. Δεν σου κρύβω, Χρήστο, ότι μόνο στην Λόγω Ελλάδα. Δουλειάς, όχι, λόγω δουλειά. Ναι. Όχι εξουσία, τίποτα. Δεν σου κρύβω ότι μόνο στην Ελλάδα έχει αυτή τη γνώμη ο κόσμος για τον επιχειρηματία. Αλλού είναι τίτλος τιμής. Στην Ελλάδα κατά κανόνα. Το έχει ο κόσμος, πιστεύεις? Το έχει ο κόσμος ή είναι, ξέρω εγώ, κάποιοι άνθρωποι που έχουν το προνόμιο να μιλούν δημόσια και περνάνε άποψη στον κόσμο χωρίς να υπάρχει τέλος πάντων και πολύ μεγάλο βάθος. Νομίζω ότι όταν μιλάς, ας πούμε, ειδήσεις, Mega Channel, βγαίνει η Όλγα Τρέμη και λέει 40χρονος επιχειρηματίας, ποια είναι η επόμενη λέξη? Συνελήφθη. Συνελήφθη. Το έχουμε κάνει έτσι. Αυτός που έχει τα μπουζούκια στην Ελλάδα είναι επιχειρηματίας. Αν ρωτήσει κάποιον τι κάνει, ας πούμε, ο Κοθάλης, που έχει ένα εξαιρετικό εργοστάσιο, τούβλα, κεραμίδια κλπ. Ο άνθρωπος, τεράστιος βιομηχανός, θα σου πει τούβλα και κεραμίδια. Αν έχει όλους πέντε παράκια, θα σου πει είναι επιχειρηματίας. Τι να κάνουμε. Αυτά τώρα, είναι δεδομένα. Εσύ είσαι επιχειρηματίας όμως σε πολύ έτσι, ανεβασμένα επίπεδα. Πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, να το ακούσει και ο κόσμος. Είμαι, θα έλεγα, καταρχήν είμαι πολιτικός μηχανικός. Ως εταιρεία, ως Entranet, έχουμε σχεδιάσει το σπίτι του μέλλοντος για τους ηλικιωμένους, βλέποντας μια αγορά η οποία ανοίγει τώρα. Και ανοίγει τώρα, αν σου αρέσουν και λίγο τα στατιστικά, ανοίγει τώρα γιατί τώρα είναι ο καιρός που παίρνουν σύνταξη τα πρώτα παιδιά των baby boomers. Baby boomers ήταν αυτοί, οι οποίοι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αισθάθηκαν πιο καλά, πιο αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Ήταν τότε και επειδή ζήσαν και τα χειρότερα. Φυσικά, αλλά ήταν και το sex, drugs and rock and roll. Που βοήθησε. Γεννήθηκαν πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Οπότε αυτά τα παιδιά αργότερα δεν κάναν τα αντίστοιχα παιδιά. Σήμερα λοιπόν, μετά το 50, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στα 65 τους, τώρα είναι η ώρα να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι σύνταξη. Και είναι οι άνθρωποι που έχουν τα χρήματα στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, στις προηγμένες κοινωνίες. Οπότε εμείς σχεδιάσαμε ένα σπίτι, το έξιμο σπίτι για τους ηλικιωμένους, όχι μόνο γιατί υπάρχει αγορά, αλλά γιατί ανεβαίνει συνεχώς το προσδόκιμο ηλικίας παγκοσμίως. Και γιατί σε ποσοστό 92% οι ηλικιωμένοι θέλουν να μείνουν σπίτι τους και να μην πάνε να ζήσουν σε ένα foster home που λένε στην Αγγλία, σε ένα, ένα γυροκομείο, οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Μια προστατευόμενη στέγη ηλικιωμένων που τη λέμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι εσύ είδες τώρα την αναγκαιότητα, έτσι, είδες ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος, υπάρχει αυτή η αγορά που θα προσπαθήσει τέλος πάντων να ξοδέψει κάποια χρήματα προκειμένου να λύσει αυτό το θέμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι από ποια ηλικία και μετά, 65 και μετά, το υπολογίζει. Εφόσον από 65 και μετά βγαίνει η σύνταξη, τουλάχιστον σήμερα ακόμα θα πάει στο 67 και στο 70, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τουλάχιστον για το δυτικό κόσμο. Μαζεύτηκαν κάποια στιγμή οι επιστήμονες του πλανήτη σε ένα συνέδριο στη Βαρκελόνη που έτυχε να ήμουν εκεί και πάλι καλά που ήμουν και αποφασίσαν ότι πρέπει να κάνουμε το σπίτι το άνδρο του παππού και της γιαγιάς. Γιατί δεν αντέχει το σύστημα. Δεν μπορεί να κρατηθεί το σύστημα με τόσους ηλικιωμένους πλέον. Δηλαδή, το 50, μία πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη θα δημιουργείται κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Μάλιστα. Το οποίο σημαίνει ότι δεν φτάνουν οι δρόμοι, δεν φτάνουν τα νοσοκομεία, δεν φτάνουν οι γιατροί ακόμα. Δεν φτάνει τίποτα. Δεν φτάνει τίποτα. Πρέπει ο παππούς και η γιαγιά να μην τρέχει καθίσει και λίγο στο νοσοκομείο. Το σπίτι πρέπει να γίνει ένας χώρος στον οποίο με τεχνολογία, με την οποία θα μπορείς να αλληλεπιδράς εύκολα. Για να μπορεί να το κάνει ο καθένας, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά στην Ελλάδα, πάρα πολλοί που είναι στα 65 τους, δεν έχουν πιάσει smartphone ποτέ, δεν έχουν χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή. Παρ' όλα αυτά, εμείς σχεδιάσαμε ένα σπίτι στο οποίο η τεχνολογία είναι interactive, είναι αλληλεπιδρούμενη και μπορείς να μιλάς. Αλλά αυτά είναι λίγο δύσκολα πράγματα και μιλάς και για μια ηλικία η οποία, εντάξει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ίσως, αλλά στην Ελλάδα δεν έχει και τόσο μεγάλη εξοικείωση με την τεχνολογία. Η αλήθεια είναι ότι δεν απευθυνόμαστε καν στην αγορά της Ελλάδος. Μάλιστα. Έχετε βγει. Μας έχετε ξεχάσει και έχετε πάει παρακάτω. Γίνεται. Και καλά κάνετε. Και εμείς, άμα μπορούσαμε στη θέση σας, αυτό θα κάναμε, αλλά πάση περιπτώσει. Στην Ελλάδα το να έχει σπίτι πλέον έχει ποινικοποιηθεί, έτσι. Μάλιστα. Άρα Λευτέρη, μας λες ότι φτιάχνεις μια τεχνολογία η οποία θα κάνει βιώσιμο το βίο των ηλικιωμένων μέσα στο σπίτι. Αυτό όμως ακούγεται εξαιρετικά δύσκολο. Πώς το κάνεις? Λοιπόν, καταρχήν έχουμε ποντάρει πάρα πολύ στην αλληλεπίδραση με την τεχνολογία. Στο δικό μας σπίτι μιλάς
και γίνουν τα πάντα με τη φωνή σου σε ποσοστό 97%. Μάλιστα. Είναι ένα ποσοστό που δεν υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό και έχουμε εταιρείες που ενδιαφέρθηκαν από την Αμερική. Κάτι τέτοιο είναι και το κλιπάκι, αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Αυτό εδώ είναι το πρώτο φωνητικά ελεγχόμενο ασανσέρ παγκοσμίως. Το προϊόν μας λέγεται Talk to Lift και είναι ένα σύστημα στο οποίο μπαίνεις μέσα στο ασανσέρ, δεν ξέρεις που πηγαίνεις και λες Νικολαίδης. Λες Βεργίνα TV, είσαι πάει στη Βεργίνα. Λες έχω ραντεβού με τον γιατρό και αν έχει δύο γιατρούς, σε ρωτάει: έχω δύο, τον Γιώργο και τον Λευτέρη, που θες να πας και σε πάει. Απίστευτα. Σε 10 μέρες παρουσιάζουμε τη δεύτερη version αυτού του προϊόντος, που θα είναι μια ψηφιακή μορφή σε οθόνη μέσα σε ασανσέρ, στη μεγαλύτερη έκθεση ανελκυστήρων παγκοσμίως στη Γερμανία. Απίστευτο. Απίστευτο. Πουλάμε αρκετά στην Αμερική κατά κανόνα και στην Δυτική Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να πουλήσουμε 5 κομμάτια, ας πούμε. Δεν σε κατάλαβα ακόμα στην Ελλάδα, γιατί. Όχι, γιατί δεν κάνει κανένα τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να χτίσει σπίτι, δεν μπορεί να ανακαινεί, δεν μπορεί να φτιάξει. Έχουν παγώσει τα πάντα. Ωραία. Το κομμάτι του ασανσέρ μας το εξήγησε, το καταλάβαμε. Παρακάτω. Για το σπίτι. Το έχεις με το σπίτι και το φιλικό σπίτι για τους υπερήλικες. Στο σπίτι το δικό μας, το σπίτι του μέλλοντος για τους ηλικιωμένους, το σπίτι μέσα έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Το ένα είναι ότι υπάρχουν 3D walls, δηλαδή όχι οθόνες απλά, τύχη που είναι 3D, που όταν ζητήσει. Όταν πει Ελίζα, γιατί έτσι λέγεται το δικό μας προϊόν, και βγει η Ελίζα στην οθόνη, βγαίνει μπροστά σου μια κοπέλα, στην οποία της λες ότι πες μου τα τελευταία νέα, πες μου τι καιρό θα κάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σου το λέει. Αν πει πότε πήρα τα χάπια. Υπάρχει ψηφιακό πρόσωπο δηλαδή. Ψηφιακή κοπέλα ολόκληρη. Υπάρχει μια κοπέλα η οποία της μιλάς και σου μιλάει. Μάλιστα. Ναι, και μάλιστα σου θυμίζει φάρμακα. Εάν πέσει κάτω και δεν μπορεί να σηκωθεί και φωνάξει βοήθεια, σου ανοίγει ανοιχτή γραμμή με το γιο, με την κόρη, με τον γιατρό, με ποιον έχει θέσει εξ αρχή. Αλλά ταυτόχρονα. Είναι ένα τύπο στον οποίο μπορεί να κάνει ακόμα και το socializing που λέμε. Ακόμα το ότι. Με συγχωρείτε για τα αγγλικά, απλά κάνω συνήθω παρουσιάσει στο εξωτερικό και δεν μου βγαίνουν κάποιε λέξει. Μπορεί να είσαι με του φίλου σε ένα χώρο όπω είμαστε τώρα εμεί οι δύο εδώ πέρα. Απλά ενδιάμεσα υπάρχει μια οθόνη. Δεν φαίνεται ότι είναι οθόνη. Είμαστε όμω μαζί, είμαστε στον ίδιο χώρο. Γιατί η μετακίνηση εκτό σπιτιού μπορεί να είναι σχετικά δύσκολη αν η ηλικία είναι προχωρημένη. Επίση το σπίτι το ίδιο θα σου κάνει monitor την υγεία σου. Θα ξέρει πότε χρειάζεται τι, θα καταλαβαίνει αν έχει ανεβάσει πίεση για συγκεκριμένο λόγο και πρέπει να πάρει το χάπι σου ή πρέπει να καλέσει τον γιατρό. Δηλαδή και υπάρχουν αισθητήρες στον χώρο που σου μετράνε μέχρι και την πίεση. Θα υπάρχουν, δεν θα έχουμε τελειώσει το σπίτι. Το χτίζουμε κομμάτι-κομμάτι γιατί δεν είμαστε ερευνητικό κέντρο. Είμαστε εταιρεία και πρέπει να πουλάμε κιόλας. Οπότε, ναι, συνδέεται με οποιονδήποτε sensor έχει μέσα το σπίτι σου και σου μεταφέρει τη γνώση, την. Και την επικοινωνία. Την πληροφορία, ναι. Την πληροφορία. Το ερέθισμα, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και αν είναι αυτό. Μάλιστα. Τώρα, αυτό υπάρχει το επίπεδο της τεχνογνωσίας στην Ελλάδα για να το αναπτύξεις εδώ πέρα. Πώς το κάνεις αυτό στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα υπάρχουν τα πάντα. Από ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι. Υπάρχουν τα εξαιρετικά μυαλά τα οποία άρχισαν πλέον και αναγνωρίζονται για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπάρχει ένα καλό και ένα κακό. Στην Αμερική, μόλις επέστρεψα, μου είπαν είναι ώρα να ανοίξουμε όλοι κάποια research center στην Ελλάδα γιατί είστε. Well educated, εξαιρετικά μορφωμένοι και φτηνοί. Το φτηνή δεν το είπαν cheap, το είπαν low cost. Mm-hmm. Κακό από τη μια που πάμε να γίνουμε η Ινδία της Ευρώπης, από την άλλη μεριά τουλάχιστον αναγνωρίζετε ένα ταλέντο, έτσι. Σημαντικό. Mm-hmm. Λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή, είχαμε έτσι έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο και λέγαμε ότι αυτό το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ, έτσι, έχει γίνει πλέον μόδα να το λέμε, ότι η Ελλάδα έχει το 3% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας υψηλωτά το επίπεδο, ενώ κατέχει μόνο το 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό δηλαδή, το γεγονός ότι το επιστημονικό δυναμικό και μάλιστα όχι ένας απλός πτυχιούχος, αλλά το ανώτατο επίπεδο, όταν είναι 15 φορές μεγαλύτερο αναλογικά από τον πληθυσμό, αυτό κάτι σημαίνει για μια χώρα. Ναι, είναι απίστευτο. Καταρχήν έχουμε και εξειδικευμένης γνώσης ανθρώπους, που είναι παράξενο για μια τόσο μικρή χώρα να βρίσκεις. Άρα εσύ εδώ, Λευτέρη, εσύ σαν εταιρεία εδώ, βρίσκεις το προσωπικό, το καλά εκπαιδευμένο, το εξειδικευμένο, τέλος πάντων, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ναι. Βρίσκεις λεφτά, βρίσκεις για να συνεχίσεις την εταιρεία σου. Με τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να σε κρατάει στην Ελλάδα. Δηλαδή, τα πάντα σε διώχνουν. Αν εξαιρέσεις το ανθρώπινο βοήθεια δυναμικό, από το κράτος βρίσκεις για να. Τώρα δεν ξέρω τι θα λέμε ανέκδοτα, θα το πάμε σε ελαφριά μορφή την κουβέντα. Και θα ήμουν πολύ ευχαριστημένο. Το επόμενο του ανεκδότου, λοιπόν, τη βοήθεια από το κράτος. Θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένο αν δεν με πολεμούσε. Okay. Ελπίζω να είμαι κατανοητό. Μιλάμε για πόλεμο, δηλαδή, για βοήθεια. Πλέον έχουμε ανοίξει την Εντρανέτ στο Λονδίνο και την Εντρανέτ στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, η Εντρανέτ στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεκινήσει διαδικασία εισαγωγή στην παράλληλη αγορά τη Αμερική. Μιλάω με τους λογιστές εκεί, τους λέω κάποια πράγματα ρωτώντας ως ελληνικά σκεπτόμενος,
δεν καταλαβαίνουν καν τι τους λέω. Ώρες-ώρες αισθάνομαι κι εγώ ηλίθιος. Δηλαδή, κάνω ερωτήσεις. Ρώτησα ένα πρόσφατα συγκεκριμένο παράδειγμα. Έκλεισα μια συμφωνία με μια αγγλική εταιρεία. Να πουλήσουμε ένα software που ετοιμάσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη 39.000 ευρώ. Ο πρώτος πελάτης για αυτή τη δουλειά. Δεν σου κρύβω ότι χαρούμενος παίρνω το συμφωνητικό να το πάω στην εφορία, δυστυχώς. Και ρωτάω τον Άγγλο από την άλλη μεριά. Του λέω: θες να στο στείλω να το καταθέσω κάπου ψηφιακά στην δικιά σας εφορία. Μου λέει: τρελάθηκες. Τι δουλειά έχει η εφορία να ξέρει τι συμφωνήσαμε εμείς οι δύο? Θα καταλάβει τίποτα. Η εφορία πρέπει να έχει ένα έμβασμα και ένα τιμολόγιο. Που να αντικρίνει. Έχει να κάνει τα λεφτά. Την ίδια ώρα πήγα στη δικιά μου εφορία, το κατέδεσα και ο υπάλληλος μου είπε: α, μου λέει, αυτό είναι στα ξένα. Ούτε καν στα αγγλικά. Αυτό είναι στα ξένα. Και υπέγραψα υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 ότι αν χρειαστεί θα το μεταφράσω με δικά μου έξοδα για να καταλάβουμε τι λέω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είμαστε για γέλια. Δεν γίνονται, όντως. Δεν γίνονται. Τώρα, επειδή είναι πάρα πολύ έτσι, ελκυστικά και θυμίζουν ταινία επιστημονική φαντασία αυτές οι εφαρμογές, πες μας έτσι κάτι παραπάνω. Έτσι. Κάτι... Στα τέλη του Ιουνίου παρουσιάσαμε σε μια έκθεση στο Λονδίνο το Housemate. Το Housemate είναι το δεύτερο προϊόν της εταιρείας. Το οποίο μπαίνω στο σπίτι μου, μιλάω σε μια συσκευή που είναι στον τοίχο και λέω: Ελίζα, βασικά το έχουμε ονομάσει Ελίζα γιατί είναι η κόρη μου, η οποία δεν με ακούει ποτέ. Η συσκευή όμως με ακούει και αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Λοιπόν, λέω λοιπόν στην Ελίζα: κλείσε μου τα φώτα, άνοιξε τα ρολά ή ήρθα. Και με το ήρθα μου ανοίγει φώτα, ρολά, βάζει μουσική, οτιδήποτε έχω προγραμματίσει. Είναι αυτό που βλέπουμε τώρα στο βίντεο. Καταλαβαίνει σε ποστό 97% τι λέω. Επίσης όμως ταυτοχρόνως μπορώ να τη πω. Housemate. Μπορεί να είναι και μόνη γυναίκα που μπορεί να καταλάβει 97% τη λέξη. Ναι, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, αν πω όμως, πες μου τα τελευταία νέα, θα μου δώσει τα τελευταία νέα. Αν του πω. Πώς θα δώσει τα τελευταία νέα? Θα τα πάρει από το ίδιο. Και τη δικιά μας τη δουλειά θα πάρει δηλαδή. Θα σου κάνει τα πάντα. Όχι, εσύ γράφει την είδηση αυτή, απλά την αναμεταδίδει. Αν πει, πες μου τον καιρό θα κάνει αύριο στη Θεσσαλονίκη, θα σου το πει φωνητικά. Αν πει, διάβασε παραμύθι στο παιδί μου γιατί είμαι άθλιος πατέρας και είμαι μόνιμο στον υπολογιστή, διαβάζει παραμύθι. Είναι μαγική συσκευή. Στο Λονδίνο. Εξαιρετικές εταιρείες πάθαν την πλάκα τους. Και το λέω λαϊκότατα, πάθαν την πλάκα τους. Μέχρι που γυρίσαμε τέλη Ιουνίου από το Λονδίνο και ένας τηλεπικοινωνιακός φορέας της Ευρώπης, τεράστιος, μαζί της μας έστειλε ένα mail και λέει: Κύριε, ελάτε στην Ιταλία, να το πω κιόλας, στην Telecom Italia είναι, γιατί θέλουμε να σκεφτούμε αν μπορούμε να χτίσουμε το σύστημα του έξυπνου σπιτιού που ετοιμάζουμε γύρω από τη δικιά σας συσκευή. Για να είναι εύκολο το interactivity με το χρήστη. Και τρεις μέρες μετά ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα. Γίναν τα capital controls, βρήκα τρόπο να φτάσω στη Ρώμη, αλλά δεν έβρισκα τρόπο να νοικιάσω αυτοκίνητο για να πάω στα γραφεία. Αλλά με έβγαλαν οι άνθρωποι από τη δύσκολη θέση όταν μου έστειλαν ένα mail και μου λένε: Κύριε Παπαγιωρίου, δεν υπάρχει πρόβλημα, αφήστε το να πάμε διακοπές, τελειώστε με τα προβλήματά σας, για την ώρα είστε too risky to do business with. Να το εξηγήσουμε αυτό, είναι πολύ επικίνδυνο. Έχετε μεγάλο ρίσκο. Μεγάλο ρίσκο για να κάνουμε δουλειά μαζί σας. Ακριβώς. Και όχι φυσικά επειδή είστε εσείς. Επικίνδυνοι για να κάνουν δουλειά μαζί σας οι Ιταλοί, αλλά επειδή η χώρα δεν μπορείς να εισάγεις πατάει τίποτα. Πάνω σε ένα, εν πάση περιπτώσει, τεντωμένο σκηνή με την πολιτική αβεβαιότητα και την αποσταθεροποίηση, και ότι φυσικά κάποιοι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται η πραγματική οικονομία και η αγορά είναι σταθερότητα. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Αυτοί παίζουν τα δικά τους παιχνιδάκια και σου λέει: Τώρα δεν μου αρέσει αυτό. Πάω σε εκλογές, πάω σε δημοψήφισμα. Και κανείς δεν κατάλαβε πόσο κακό έχει γίνει με τα capital controls, τα οποία δεν έχει βγει ακόμα. Το κακό θα βγει μέσα στο χειμώνα και νομίζω ότι θα είναι ο χειρότερος χειμώνας της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν και αισιόδοξα μηνύματα βέβαια, για να μην τα δείχνουμε όλα μαύρα. Οι άνθρωποι της Telecom Italia επανήλθαν και σήμερα συζητάμε για το πότε θα πάμε. Οπότε στο τέλος η αξία φάνηκε, έστω και χάθηκαν κάποιοι μήνες. Okay. Πάμε παρακάτω. Οπότε μπορεί δηλαδή για σένα η Telecom Italia να είναι η βάση πάνω στην οποία μπορείς να αντλήσεις χρηματοδότηση από τη μία ή ξέρω εγώ και λοιπή υποστήριξη, άμα τη χρειάζεσαι και όσο τη χρειάζεσαι, προκειμένου να το αναπτύξεις όλο αυτό το πράγμα, το χτίσεις σιγά σιγά έτσι. Η αλήθεια είναι ότι κάτι τέτοιο σου δίνει καταρχήν το credibility που λέμε. Και πάλι με συγχωρείτε για τα αγγλικά. Πώς το λέμε, το credibility. Την αξιοπιστία. Αξιοπιστία. Την αξιοπιστία για να μιλάς με μεγάλους οίκους. Δηλαδή, όταν είσαι μια μικρή εταιρεία από την Ελλάδα και πας στην Αμερική να μιλήσεις με τεράστιες εταιρείες, το να έχεις ένα πελάτη σαν την Telecom Italia, μιλάς σε άλλη βάση. Ναι. Όπως μέχρι σήμερα, ας πούμε. Έχουμε πελάτες στα ασανσέρ για το Talk to Lift, οι οποίες είναι εταιρείες κολοσσοί, είναι εταιρείες των δισεκατομμυρίων. Και οι ελληνικές εταιρείες, βέβαια, μας έχουν στηρίξει, γιατί έχουμε παράδοση στα ασανσέρ, η Kleman, η Doppler, η Metron, η Telco. Εταιρείες ελληνικές οι οποίες έχουν αγοράσει τις συσκευές μας και τις προδόνες. Εγώ μόνο την Kleman ήξερα, να σου πω την αλήθεια, εδώ στο Κιλκής, που είναι μια πραγματικά έτσι, διαμάντη. Αξιόλογη εταιρεία. Έχει πάρα πολλές εταιρείες. Στα σανσέρ έχουμε παράδοση και την κρατάμε καλά, για να πω την αλήθεια. Ξέρω να σηκώνουμε βάρη γι' αυτό. Πιθανότατα.
Ήταν μάλιστα. Αυτό το βάλτε, Θοδωρή, βάλε λίγο το κλιπάκι αυτό, το οποίο βλέπαμε προηγουμένως. Το έχετε κάνει σε cartoon style και νομίζω ότι είναι για να είναι πιάσει πάρα πολύ ωραίο. Τους πάντες. Αυτό εδώ είναι μια άλλη εφαρμογή μας. Να, ότι μπαίνει, ας πούμε, μέσα στο ασανσέρ ο άνθρωπος, είναι μέσα σε ένα νοσοκομείο και πάει και λέει Dr. Stewart's Office. Θέλω το καρδιολογικό. Και με πάει στο καρδιολογικό. Αν πας στο Παπαγεωργείο, έχει μεγάλη φάση να πας με την κάμερα και να πάρεις τις χιλιάδες πινακίδες που έχει, που είναι το καλύτερο νοσοκομείο που έχουμε, για να βρεις τον προορισμό, θα παιδευτείς λιγάκι. Είναι πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικά αν είσαι τυφλός, ειδικά αν είσαι καροτσάκι. Το να μπεις μέσα και να πεις. Αυτό που έγραψες είναι ειδικά για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Και γενικά με αναπηρίες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι τυφλοί είναι ενθουσιασμένοι με τα προϊόντα τα δικά μας. Γιατί έχουν να κάνουν με τη φωνή. Όπως επίσης με το σύστημα του σπιτιού που προωθούμε. Οι τυφλοί έχουν βασικά προβλήματα. Έχουν προβλήματα μετακίνησης, έχουν προβλήματα λήψης πληροφορίας κλπ. Πολλά από αυτά τα λύνουμε εμείς μέσω της φωνής. Τώρα, δεν είμαστε οι μόνοι που κάνουν τεχνολογία φωνής. Εμείς έχουμε βρει έναν τρόπο απλά να βγάζουμε το θόρυβο από το χώρο και να καταλαβαίνει πολύ καλύτερα αυτό το οποίο λες. Έτσι ξεκίνησε το ενδιαφέρον. Το είχαμε δει πριν από αρκετά χρόνια τότε με τους υπολογιστές. Για παράδειγμα, που υπήρχαν κειμενογράφοι, υπήρχαν software. Το δοκίμασε ποτέ. Για να γράψεις. Το δοκίμασα και απογοητεύτηκα. Απογοήτευση. Ναι. Απογοήτευση. Δηλαδή δεν μπορείς να γράψεις. Ναι, γι' αυτό λέω. Εμείς δεν έχουμε ανακαλύψει τον τρόπο. Εμείς βρήκαμε απλά τον τρόπο να μας καταλαβαίνει πολύ καλύτερα. Αυτό βρήκαν πάρα πολύ ενδιαφέρον από την Αμερική. Που στην Αμερική έχουμε καλύτερο όνομα από ό,τι στην Ευρώπη. Έτσι. Δεν σου κρύβω ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τη γύρα μας στην Ευρώπη το 2011 για να βρούμε πιθανούς πελάτες για το Talk to Lift. Και πήγαμε στις μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη. Το μισό ραντεβού το τρώγαμε για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ότι δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, διπλοθεσίτες, ότι δεν είμαστε τυφλοί της ακίνητου που παίρνουμε επίδομα και ταυτοχρόνως. Γιατί αυτές οι ερωτήσεις μπαίνουν πάντοτε, έτσι. Στην αρχή της κουβέντας. Τι έγινε, παιδιά, τι κάνετε εσείς, γιατί πού τα φάγατε λεφτά. Γιατί χρεοκοπήσατε τη χώρα σας και τι έκανες εσύ για να αποφύγεις αυτή τη χρεοκοπία. Λες και πώς έρχεσαι εσύ, ήμασταν υπεύθυνοι. Να μου πεις ότι είσαι καθαρός και είσαι εντάξει στην εταιρεία, που ο πρωθυπουργός σου λέει ότι είσαι διεφθαρμένος. Αυτό πάλι το ξανακούσαμε πάλι προχθές. Ναι. Γιατί τους πιάνει αυτή η μανία, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί νομίζω και ο Παπανδρέου και ο Τσίπρας βγήκαν στο εξωτερικό να πούνε ότι εγώ λέει διοικώ μια διεφθαρμένη χώρα. Γιατί, Χριστιανέ μου, να το πεις αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Ακόμα και αν το νιώθεις και το έχεις μέσα σου, γιατί να το πεις. Αν και δεν θέλω δημιουργείς, να δηλαδή, εκφραστώ. Δημιουργείς μια εντελώς αρνητική εντύπωση για τον κόσμο, τον οποίο υποτίθεται ότι εκπροσωπείς και υποστηρίζεις τα συμφέροντά του. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα να εκφραστώ πολιτικά, απλά έχω να πω στους κυρίους οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα. Καμία χώρα με τον κρατικό κορβανά δεν μπόρεσε να βγει από τέτοιες καταστάσεις ή να δημιουργήσει ανάπτυξη. Αφήνω απ' έξω μόνο την Νορβηγία, η οποία κατάφερε να εκμεταλλευτεί τα πετρέλαιά της, δεν ήταν αφρικανικό κράτος και έχει δημιουργήσει μια καλύτερη κατάσταση για τους πολίτες της. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα πρέπει να λειτουργήσει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Και μάλιστα χθες, από ένα τραγικό γεγονός που συνέβη σε φίλο δικό μου, βρήκα και τον τρόπο. Αν θες να σου πω τη μαγική συνταγή για να πάει μπροστά η οικονομία, την έχω βρει. Λοιπόν, πάρτε όλα τα υπουργεία και δώσα τα στα γραφεία τελετών. Έχω πάθει την πλάκα μου με τον τρόπο λειτουργίας. Δυσνόητο. Λοιπόν, πήγαμε χθες, ένας πολύ φίλος έφυγε. Κοιμήθηκε, ηρέμησε ο άνθρωπος. Αγαπημένος φίλος, εξαιρετικός άνθρωπος από αυτούς που ξέρουν τους καλούς τους Έλληνες που λέμε, έτσι τους παλιούς. Λοιπόν, γραφείο τελετών. Θα κάνετε ταυτότητα, αφημί, το ΆΜΚΑ του εκλειπώντος κλπ. Φύγετε, πάτε, ετοιμαστείτε, 6,5 ώρα εδώ, η κηδεία. Όλα έτοιμα. Θα πάτε από εδώ, θα πάτε από εκεί. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει για τις επιχειρήσεις. Να πηγαίνεις σε ένα υπουργείο και να σου λέει ο υπάλληλος: θέλω το αφημί σου, τι θες να κάνεις και την φορολογική σου ενημερότητα και την ασφαλιστική σου ενημερότητα. Φύγε, έλα σε 4 μέρες να πάρεις τα χαρτιά της εταιρείας σου. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αν δεν μπορούμε, θα βάλουμε τα γραφεία τελετών. Να διοικήσουν τα υπουργεία. Να δείξουν την τεχνογνωσία τους. Έτσι, μπράβο. Έξυπνο. Όπως και το έξυπνο σπίτι. Ναι. Λευτέρης Παπαγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Σε μία από τις ελάχιστες μέρες που σε πετύχαμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί όλο ταξιδεύεις. Ναι. Και να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Τι να πω. Να σε δούμε στη Νέα Υόρκη, στο New York Stock Exchange εκεί πέρα. Να βαράσει. Θέλω να είμαι έτσι. Να βαράσει το. Να τη βαράσει την καμπάνα στη Θεσσαλονίκη να έρθουμε όμως. Να σε καλά, Λευτέρη, ευχαριστώ. Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το τελευταίο 15 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Θέλω να δω αμέσως τώρα να δούμε. Να παρακαλέσω τους συνεργάτες μου να βάλουν το κλιπάκι για τον σημερινό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Dortmund, επειδή ακριβώς εκτός από ποδοσφαιρικός αγώνας είναι και ένα σημαντικό κοινωνικό γεγονός, καθώς θα γίνει πολύ μεγάλη καμπάνια για τους πρόσφυγες. Να το δούμε, παρακαλώ. Η αγάπη δεν πρέπει να έχει σύνορα. We'll be right back.
διδασκόμαστε την ιστορία μας και στηρίζουμε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Football brings hope. Ακριβώς, αυτό ήταν το σποτάκι, κυρίες και κύριοι, το οποίο περιγράφει τον σημερινό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπορούσια του Ντόρτμουντ. 10:05 στο γήπεδο της Τούμπας, τηλεοπτική μετάδοση από τον ΟΤΕ. Πρέπει να σας πω ότι με πρωτοβουλία του Ιβάν Σαββίδη, και νομίζω ότι αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία, εκτός από τα αθλητικά, ένα ευρώ από κάθε εισιτήριο που θα πληρωθεί για τον απόψινό αγώνα θα δοθεί σε οργανώσεις, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που σχετίζονται με την ανακούφιση των προσφύγων. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να χρηματοδοτηθεί το έργο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το σποτάκι αυτό παίζει εδώ και κάποιες μέρες στο ίντερνετ, σε αρκετά μέσα, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι μια ποδοσφαιρική συνάντηση δεν έχει μόνο αθλητικό χαρακτήρα, έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, ιδίως όταν ιστορικές ομάδες της πόλης διαπλέκονται μέσα στο συναισθηματικό κόσμο των οπαδών τους και όχι μόνο, και διαπλέκονται με μια σειρά από συναισθήματα, μια σειρά από κινήσεις καθημερινότητας, από την χαρά στην κερκίδα ενός γηπέδου μέχρι την καζούρα την επόμενη μέρα στη δουλειά. Το κοινωνικό μέρος λοιπόν είναι δεδομένο και μπράβο στον ΠΑΟΚ που το σκέφτηκε να μαζέψει χρήματα με αυτόν τον τρόπο. Εμείς όμως πρέπει να δούμε εκτός από αυτό και το αθλητικό μέρος της αναμέτρησης. Και για το λόγο αυτό καλέσαμε και ευτυχώς ήρθε τον καλό φίλο και συνάδελφο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου. Σάββα, ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Χαρά μου είναι που είμαι εδώ. Θα ήθελα να σου πω για αυτό το κοινωνικό έργο που λες ότι το συνηθίζουν στον ΠΑΟΚ να έχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, σαν και νομίζω ότι αυτή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι γενικότερη. Ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια που δίνει εντός έδρας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσφέρει πάντοτε ένα μέρος των εσόδων σε παιδιά κυρίως που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και έχουν ανάγκη οικονομική αλλά και ηθική περισσότερο στήριξη. Και αυτό είναι από τα πρώτα πράγματα που έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης ως μεγαλομέτοχος στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όσοι βρίσκονται έτσι συχνά στις κερκίδες της Τούμπας το βλέπουν αυτό, γιατί γίνεται και η προβολή ενός βίντεο. Πράγματι, τώρα που το λες. Και το γεγονός ότι επεκτείνεται αυτή η κοινωνική προσφορά στον χώρο των προσφύγων κολλάει κάπως, γιατί αυτό παίζει και αυτό το σποτάκι αυτή τη στιγμή, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα προσφυγική. Είναι μια ομάδα η οποία χτίστηκε από τους πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, όταν κατά κάποιο τρόπο η ζωή τους ξυλώθηκε στη γειτονική χώρα. Και ήρθαν εδώ, φτιάξαν αυτό το μεγάλο σύλλογο και με τον τρόπο αυτό δένουν την ιστορία με την προσφορά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μπράβο τους. Θα ήθελα να σου θυμίσω επίσης ότι έχει ξεκινήσει και μια τέτοιου είδους καμπάνια από τους οπαδούς, τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι προβάλλοντας το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα προσφυγικό σωματείο, είχαν ξεκινήσει προεβδομάδων και συγκέντρωση αναγκαίων υλικών για να στηρίξουν τους πρόσφυγες που. Δεν είναι σαν κάποιους άλλους οπαδούς που σηκώρανε πανό που έλεγαν δεν θέλουμε πρόσφυγες και τέτοια, έτσι, κατά Ουγγαρία μεριά. Καμία σχέση. Λοιπόν, τι θα περιμένουμε να δούμε τώρα, Σάββα, πες μας, γιατί εντάξει, καλά τα κοινωνικά, αλλά εδώ έχουμε και μια μπαλίτσα να δούμε. Τι γίνεται, θα τι δούμε. Θα δούμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι κατά την άποψή μου, αυτό είναι το πιο βασικό. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Τούμπα θα είναι γεμάτη, σε χρόνο ρεκόρ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα, θα είναι στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας 1.300 Γερμανοί, έντονη η παρουσία του σήμερα, πριν από μία ώρα περίπου. Ήταν συγκεντρωμένοι στο Λευκό Πύργο και από εκεί μεταφέρονται με πούλμαν στο. Δεν είχαμε τίποτα ζόρια. Όσο ήμουν χαλαρά. Έξω, δεν είχαμε. Χαλαρά γίνανε όλα. Όλα. Mm-hmm. Όλα. Πάντως, όλα προμηνύονται ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι από δύο ομάδες επιθετικές. Από τον ΠΑΟΚ που προέρχεται από τρία συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και θέλει να συνεχίσει το καλό κλίμα. Να θυμίσω ότι ακολουθεί και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που πάντα είναι ξεχωριστό Κυριακή, ναι. Για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει μια ομάδα μεγαθύριο, μια ομάδα επίπεδου Champions League που μπορεί να άφησε σημαντικά τη στελέχη στη Γερμανία, γιατί όπως ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, η Dortmund έχει να αντιμετωπίσει
την Bayern Μονάχου σε πολύ μεγάλο ντέρμπι του γερμανικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία έχει 11 παιχνίδια ήττη στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Μια ομάδα που παίζει πολύ όμορφο και επιθετικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν μπούμε στη λογική της βαθμοθυρίας ότι ο ΠΑΟΚ που έχασε βαθμούς στην Καμπάλα θέλει οπωσδήποτε να πάρει αποτέλεσμα, είτε σε αυτό το παιχνίδι το σημερινό, είτε σε αυτό που ακολουθεί με την Κράσνονταρ και πάλι στην Τούμπα την τρίτη αγωνιστική των ομίλων, φυσικά θα πούμε ότι είναι κρίσιμο και σημαντικό το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να το θεωρήσουμε ως μια γιορτή. Αυτό που είπες προηγουμένως για τους τέσσερις που μείνανε πίσω, ο ένας είναι ο δικός μας, ο Σοκράτης, έτσι, ο Παπασταθόπουλος. Για τους άλλους τρεις δεν ξέρω. Οι τέσσερις είναι. Ο Κακάβα, ο Χούμελς, ο Παπασταθόπουλος, ο Γκουντογκάν και ο πρώτος σκόρερ και πολύ επικίνδυνος επιθετικός, ο Μπαμεγιάνγκ. Είναι σημαντικοί αυτοί οι τέσσερις λοιπόν, έτσι. Πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντική. Και προφανώς τους ξεκουράζει από το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό που είπες προηγουμένως για την Bayern, για το μάτς με την Bayern. Ο προπονητής της ομάδας, ο Τόμας Τούχελ, χθες στην συνέντευξη τύπου είπε ότι μην νομίζει κανείς ότι δεν έχουμε πάρει σοβαρά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ επειδή έχουμε αφήσει συγκεκριμένους παίκτες πίσω. Χρειάζονταν ξεκούραση αυτοί οι παίκτες, αλλά και το υλικό της ομάδας της Dortmund είναι τέτοιο που, εντάξει, μπορεί να καλύψει κάθε κενό, όπως είπε και ο Τούντορ χθες, ότι έχει την οικονομική δυνατότητα η Ντόρντμουντ να έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Χαρακτηριστικό να πούμε ότι ο μεγάλος αστέρας της, ο Μάρκο Ρόις, είναι κανονικά στην αποστολή. Αναμένεται να αγωνιστεί από την αρχή του παιχνιδιού, είτε στην κορυφή της επίθεσης, είτε ως εξτρέμ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και αυτοί οι τέσσερις δηλαδή που δεν ήρθαν υπάρχουν, αν όχι εισάξει, πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες για να τους αντικαταστήσουν. Δεν έχουμε να πούμε ότι έρχεται εδώ, ξέρω εγώ, αποδεκατισμένη η Ντόρτμουντ σε καμία περίπτωση. Είναι δυνατή και ακμαία και ρωμαλαία και θα χτυπήσει το παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι είναι δεδομένο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Όπως και ο ΠΑΟΚ θα έχει κάποιες αλλαγές στην σύνθεσή του, σύμφωνα με όσα έδειξε ο Ιγκόρ Τούντορ τις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος δημόσια δήλωσε ότι θα ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικός ο Μπερμπάτοφ, θα μείνει στον πάγκο ο Αθανασιάδης, όπως λογικά θα μείνει στον πάγκο και ο Πέλκας, γιατί θέλει ένα περισσότερο αμυντικό γενές κεντρικό άξονα στην μεσαία γραμμή. Εκεί θα αγωνιστούν ο Τζιόλης, ο Κάτσε, πιθανότατα μαζί με τον Σάμπο και με τον Μακ, που τον θεωρεί σε πολύ καλή κατάσταση και πολύ σημαντικό για την ομάδα του ο Ιγκόρ Τούντορ να είναι ο δεύτερος επιθετικός κοντά στον Δήμηταρ Μπερμπάτοφ. Τώρα, να βάλουμε λιγάκι μια άνω τελεία, γιατί εντάξει, καλό στο ΠΑΟΚ και καλό το παιχνιδάκι, αλλά η δισογραφία τρέχει. 6,5 ώρα έχει ανακοινώσει ο Μεϊμαράκη συνέντευξη τύπου. Βάλαμε την Εύη την Καλίνη να το παρακολουθεί το θέμα και δεν ξέρουμε, είναι 7 παρα 10. Εάν το είπε το μεγάλο νέο Μεϊμαράκη, Εύη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η συνέντευξη τύπου. Μέχρι τώρα τι πρόλαβε να πει. Ωστόσο, ο ίδιο βρέθηκε με άκρος ενωτική διάθεση για να εξαγγείλει την. Θα είναι υποψήφιο ο άνθρωπο, το είπε αυτό, το βασικό αυτό είναι. Δεν ολοκλήρωσε, στο τέλος περιμένουμε να το πει. Δύο σημαντικά σημεία που είπε, ωστόσο, μπορούμε να τα αναφέρουμε. Με την εμπειρία του χθες, είπε, τις ανάγκες του σήμερα, την προοπτική του αύριο, όλοι μαζί μπορούμε να χτίσουμε την αυριανή Νέα Δημοκρατία, την αυριανή Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός απογοητεύτηκε, ζητάει μια ανανεωμένη δημοκρατία, είπε, πιστική δημωμένη με την κοινωνία. Φιλοδοξώ να κτίσω και όχι να γκρεμίσω. Δεν θα προτείνω σε κομματική ρήξη, αλλά συμφιλίωση. Τη Νέα Δημοκρατία την ξέρω καλά. Ξέρω που πάσχει και πώς διορθώνεται, είπε ο κ. Μεϊμαράκης. Αυτά μέχρι στιγμής περιμένουμε να ακούσουμε. Μάλιστα. Και εμείς. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λόγια τα οποία λέγονται προκειμένου αμέσως μετά να πει ότι θα είμαι υποψήφιος. Έτσι. Δεν νομίζω θα έλεγε τέτοια λόγια άμα ήταν να πει ότι δεν με ενδιαφέρει η Προεδρία. Ακριβώς. Αυτή την εκτίμηση τουλάχιστον κάνουμε τώρα, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει με τους πολιτικούς τι να εκτιμήσει. Περιμένουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, άμα τα ακούσεις μέσα στα επόμενα 7 λεπτά, πες το μας, σε παρακαλώ, για να κλείσουμε την εκπομπή. Βεβαίως. Με την είδηση αυτή. Εντάξει. Βεβαίως. Λοιπόν, Σάβα, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ξέρεις τώρα, 6,5 ώρα ανακοίνωσε ο Μεϊμαράκης ότι θα δώσει συνέντευξη τύπου για να πει τι θα κάνει με την υποψηφιότητά του για τη Νέα Δημοκρατία. Η ώρα έχει πάει 7 παρά 7 λεπτά και μιλάει όπως άκουσες και δεν έχει πει ακόμα το σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι αυτό εννοούσε. Τέλος πάντων. Το είχε ο ΠΑΟΚ. Στο παιχνίδι με την πρώτη, ο κύριος Τσίπρας είχε ανακοινώσει εκλογές. Α, μπράβο, ναι, θυμάμαι. Ήμουν στο γήπεδο τότε. Και εκείνο το υπέροχο γκολ του Πέλκα, λίγοι το ακούσαν ραδιοφωνικά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, έλεγες προηγουμένως ότι ο Πέλκας θα μείνει μάλλον εκτός. Ναι, και θα πάρει τη θέση του Σάμπο. Βέβαια, όλα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο. Ναι, ναι, ναι. Εκτιμήσεις. Σε 7 λεπτά ανοίγουν οι πόρτες στο γήπεδο της Τούμπας. Θα
φαντάζομαι οι φίλοι του ΠΑΟΚ να προσέρχονται στο. Θα είναι μια μεγάλη γιορτή, έτσι κακά τα ψέματα. Η αποστολή του ΠΑΟΚ θα φύγει από το Μακεδονία Παλάς περίπου 2 ώρες πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Εκεί την ώρα η Τούμπα θα είναι λογικά ασφιχτικά γεμάτη και μετά θα μάθουμε και ποια θα είναι η ενδεκάδα που θα επιλέξει ο Τούντορ, αν και τα περισσότερα κομμάτια του παζλ που για την ομάδα του Δικεφάλου φαίνεται να είναι γνωστά, με τον Όλσεν κάτω από τα δοκάρια, με τριάδα στην άμυνα, τον Βίτορ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε μετά από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, τον Ρικάρντο Κώστα και τον Τζαβέλα. Είπαμε για Μανεζά δεν βλέπουμε. Σε περίπτωση που αφήσει, προτιμήσει να μην ρισκάρει τον Βίτορ, γιατί όχι. Αλλά πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει ο Πορτογάλος με τριάδα κεντρικών χαφ, τους Τζιόλι, Κάτσε και Σάμπο πιθανότατα. Επαναλαμβάνω, πάντοτε διεκδικεί θέση και ο Πέλκας. Με Ροντρίγκες και Κωνσταντινίδη στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής και τον Μακ δεύτερο επιθετικό κοντά στον Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, ο οποίος έχει πολύ καλή παράδοση απέναντι στην Ντόρτμουντ από τον καιρό που την αντιμετώπιζε και αγωνιζόμενο στο γερμανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Λεβερκούζεν, και ελπίζουν όλοι στον ΠΑΟΚ ότι θα συνεχίσει σήμερα έτσι το καλό σερί, την καλή παράδοση που έχει χτίσει απέναντι στην ομάδα της Βεσφαλίας. Χθες ο Τούχελ είπε ότι φυσικά ο Μπερμπάτοφ δεν είναι ο ίδιος ποδοσφαιριστής που ήταν πριν από 7-8 χρόνια, ωστόσο είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνεται να γίνεται όσο περνά ο καιρός ακόμη πιο ευφυής στο παιχνίδι του και αυτό τον κάνει ξεχωριστό. Και όπως είπες και εσύ πολύ ορθά προηγουμένως, είναι η πρώτη φορά που ξεκινά στην ενδεκάδα του Δικεφάλου ο Μπερμπάτοφ. Αυτό έχει τη σημασία του. Δεν μπαίνει αλλαγή όπως τα προηγούμενα μάτς. Έτσι. Ακριβώς. Και ακόμη δεν το βλέπεις να έχει δέσει με τους υπολείπους. Το εσύ θέμα... τώρα που τα παρακολουθείς αυτά, βλέπετε και τις προπονήσεις εσείς εκεί. Η αθλητικογράφη. Η αλήθεια είναι ότι δεν τις βλέπουμε τις προπονήσεις. Δεν σας αφήνουν πια. Δεν μας αφήνουν. Είναι κλειστές οι προπονήσεις. Είναι μια τακτική που έχουν εφαρμόσει περισσότερες ομάδες, για μας πολύ άσχημη, που θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο αυτά που ακριβώς που γίνονται στις προπονήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπερμπάτοφ έχει ένα δικό του ιδιαίτερο χαρακτήρα. Αρχίζει και επικοινωνεί με τους συμπαίκτες στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και ότι αρχίζει να αναπτύσσει η επικοινωνία με τους συμπαίκτες στο γήπεδο. Εκτός γήπεδου είναι μάλλον λιγομίλητος, μάλλον απομονωμένος. Βάρης. Όχι. Αλλά είναι θέμα χαρακτήρα, δεν είναι θέμα βεντετισμού ή σταριλίκη. Πάντα ήταν έτσι αυτός. Πάντοτε έτσι. Πάντοτε έτσι, χαμηλών τόνων και ήρεμος. Ωστόσο, αυτός που ξέρει μπάρα βλέπει ότι όταν ο Μπερμπάτοφ μπαίνει μέσα στο γήπεδο, ανεβάζει την ομάδα ένα κλικ επάνω. Δηλαδή, η προσωπικότητά του και ο τρόπος με τον οποίο κινείται μέσα στο γήπεδο, ακόμα και όταν μιλάει στους συμπαίκτες του, νομίζω ότι είναι ένα κλικ επάνω ο άνθρωπος. Ποιοτικά. Αν μου επιτρέψεις, Χρυσό, θεωρώ ότι κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο ο Μπερμπάτοφ, στα τελευταία παιχνίδια τουλάχιστον, ανεβάζει όλο τον ΠΑΟΚ ένα κλικ επάνω. Η αντίδραση του κόσμου κάθε φορά που γίνεται αλλαγή είναι πολύ έντονη. Και γενικά είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στην αγωνιστική λειτουργία αλλά και στην ψυχολογία της ομάδας του Igor Tudor. Κάνεις προβλέψεις για απόψε? Για απόψε? Ναι. Όλοι βλέπουν πολλά γκολ, εγώ όχι. Δεν ξέρω γιατί. Μάλιστα. Το θέμα όμως είναι τώρα γιατί εξαντλήσαμε το, νομίζω, το αγωνιστικό μέρος. Ναι, ήθελες να πεις κάτι? Ναι, απλά να πω ότι σήμερα ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μέσω διαδικτύου και μόνο. Από τα 9.500 εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα έχουν φύγει τουλάχιστον τα 9.000 εισιτήρια και με πολλά προβλήματα πέσαν, όπως ακριβώς είπες, όλα τα συστήματα. Τώρα, ξέρεις, και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό έχει έτσι, τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά και το απόψινο παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό ποδοσφαιρικό event, να το πω έτσι. Συμφωνώ. Για μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Είναι δηλαδή και σε κοινωνικό επίπεδο ένα αξιοσημείωτο συμβάν. Δεν ξέρω το σημερινό το παιχνίδι αναφυσβήτητα. Όλη η Ευρώπη παρακολουθεί την Dortmund. Ήρθαν οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη 12 η ώρα το μεσημέρι, κάνανε μια χαλαρή προπόνηση στο γήπεδο του Άρη, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Υπήρξαν φίλοι της ομάδας και Έλληνες ακόμη, φίλοι της Dortmund που βρέθηκαν εκεί, πήραν αυτόγραφα. Γενικά είναι το σημερινό παιχνίδι ίσως το πιο σημαντικό που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο ομίλων του Europa League. Όχι τόσο, επαναλαμβάνω,
από βαθμολογική ή όποια άλλη άποψη, αλλά λόγω του ονόματος του αντιπάλου που αντιμετωπίζει και το πρεστής που αποκτά και ο ίδιος παίζοντας τέτοια παιχνίδια. Αν κερδίσει κιόλα σήμερα το βράδυ, νομίζω ότι θα κάνει ακόμη μεγαλύτερο θόρυβο στην Ευρώπη η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Εγώ νομίζω ότι με αυτά τα παιχνίδια, και τα ευρωπαϊκά, αλλά και το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό, τον μεγάλο εχθρό των τελευταίων δεκαετιών, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα διαφορετική στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, υπάρχει σε ψυχολογικό και σε συναισθηματικό επίπεδο μια κατάσταση στην οποία πολλοί κόσμος έτσι αισθάνεται όμορφα και σου λέει ότι και εμείς μπορούμε να το καταφέρουμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και εμείς να πάμε λίγο ψηλότερα. Να έχουμε κάτι να χαμογελάσουμε, να έχουμε κάτι να παθιαστούμε. Γιατί κακά τα ψέματα. Αν το λέει και μετά. Μακάρι, αν το λέει και μετά, ακόμα περισσότερο. Αλλά ξέρεις, ο μέσος Έλληνας, το έχουν φύγει αυτές οι καταστάσεις. Δηλαδή, παλιότερα παθιαζόταν και με άλλα πράγματα. Είχε, ξέρω εγώ, και άλλες ευκαιρίες για να ζήσει και να αισθανθεί σπουδαίος και να αισθανθεί ότι είναι νικητής, ότι και αυτός αξίζει κάτι. Με τις φαλιάρες που φάγαμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε ανάγκη τέτοιου είδους ανεβαστικές κινήσεις. Ψυχολογική ανάταση μέσω του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα και να την αποκτήσουν. Σάβα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες για να τα πούμε. Ευχαριστώ θερμά και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Να είσαι καλά, Σάβα. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα της ημέρας και της εκπομπής που δίνουμε τις καλύτερες ευχές μας για ένα ευχάριστο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο ευχάριστο βράδυ, ιδίως εκεί κάπου στα μεσάνυχτα. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο πρώτα ο Θεός και πάλι εδώ, στις 5 ακριβώς, με τα σημαντικότερα θέματα της αυριανής επικαιρότητας και δισογραφίας. Να είστε καλά.